επιλογή. Είμαστε πίσω όπως κάνει τρινή και σποκρίνεται. Οπότε εμείς κοιτάμε να φέρουμε τώρα που ήρθε στην έδρα μας οι αγώνες. Κοιτάμε να κερδίσουμε πρώτα απ' όλα το αυριανό παιχνίδι. Και μετά βλέπουμε. Το έχετε ξανακάνει να πιστέψετε από σειρά 0 για να πάτε σε τέτοιο παιχνίδι. Τι χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση να έχει ο παιχνίδι. Σίγουρα χρειάζεται να παίξουμε πολύ καλύτερα από ό,τι έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Έχουμε και το αβαντάζ έδρα αυτή τη στιγμή. Θέλω να δούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να ξεκινήσουμε από αύριο και μετά βλέπουμε. Αντώνη, αν έπρεπε να αναγνωρίσετε ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε καλύτερα σε σχέση με τις δύο εμφανίσεις της Ισπανίας, που θέλει. Πιστεύω ότι η ομάδα αυτό που πρέπει να κάνει καλύτερα είναι να πολεμήσει. Γιατί όλοι είδαμε ότι η Κούτσα είναι μια ομάδα πολύ μαχητική και βγάζει πολλή ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι σε αυτόν τον τομέα, εάν εμείς φανούμε καλύτερα, θα έχουμε πολλές ελπίδες. Αυτό συνδυάζεται και με ενδεχόμενες νέες απουσίες και του Χάνκα και του Κοζέρ. Με την έννοια ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι, αρκετοί παίκτες στην Κυριακή είχαν παίξει 33-34 λεπτά. Αναφέρεται αυτό το πλεονέκτημα, δυνητικό πλεονέκτημα της ενέργειας στο μέρος τους. Εμείς δεν περιμένουμε να μην παίξει κανένας για να κερδίσουμε. Εμείς δεν κοιτάμε τι κάνει η δική μας ομάδα, πώς θα μπορέσουμε εμείς να κερδίσουμε. Είδαμε ότι μπορούμε. Δεν περιμένουμε να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ή κάτι άλλο. Κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να καταφέρουμε κάτι καλό. Το κλίμα μεταξύ σας ποιο είναι, ότι μπορούμε. Σίγουρα μπορούμε, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα. Ακόμα πιστεύουμε στη δυνάμει μας και το μόνο που μένει είναι να μπούμε μέσα στο κήπεδο για να το δείξουμε.